Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε εδώ κοντά μας. Πραγματικά, με ιδιαίτερη χαρά και έκπληξη βλέπω όλον αυτόν τον κόσμο και όλο αυτό το civic spirit, να πούμε, το πνεύμα της προσφοράς εδώ στη Χαλκίδα, που δίνει ελπίδα ότι η χώρα μας μπορεί καλύτερα. Το θέμα του φετινού TEDx είναι η εξέλιξη. Τι είναι η εξέλιξη? Η εξέλιξη περιέχει την ιδέα της αλλαγής προς ένα ανώτερο στάδιο. Αντιλαμβάνεται την πορεία μας ως μια γραμμή που κινείται προς τα μπρος και προς τα πάνω. Με την έννοια αυτή, η εξέλιξη έχει μια μεγάλη θετική αξία. Το αντίθετό της είναι η στασιμότητα. Το να εξελισσόμαστε είτε ως άτομα είτε ως κοινωνίες είναι καλό. Προϋποθέτει ότι θέλουμε και μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη μας και όπως θα έλεγε και ο ψυχαναλυτής μας που ακούσαμε προηγουμένως, να σπάσουμε τον κύκλο μιας επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς που μας εγκλωβίζει στο παρελθόν για να τρέξουμε προς το μέλλον. Ο σύγχρονος πολιτισμός, ο πολιτισμός της νεωτερικότητας όπως έχει αποκληθεί, διακρίνεται από τους προηγούμενους ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Είναι ο πολιτισμός που όχι απλώς αποδέχεται, αλλά αποθεώνει την εξέλιξη. Όπως σωστά υπόθηκε, ο πολιτισμός που ευαγγελίστηκε ο διαφωτισμός δεν είναι παρά ο πολιτισμός της πρόοδου. Ο άνθρωπος και οι κοινωνίες του όχι μόνο μπορούν, αλλά οφείλουν να εξελιχθούν, να γίνουν καλύτεροι. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς πολιτισμούς που πίστευαν στη θεία τάξη, η οποία ακριβώς επειδή ήταν θεόσταλτη έπρεπε να παραμείνει αναλύωτη και ακίνητη στον ιστορικό χρόνο, ο νεωτερικός πολιτισμός είναι κοσμικός και ανθρωποκεντρικός και γι' αυτό βελτιώσιμος, μέσα από τη δύναμη της ανθρώπινης διάνοιας. Δεν είναι τυχαίο ότι η βασική πολιτική τομή που διαπερνά τον νεότερο κόσμο από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης είναι μεταξύ αυτών που αποδέχονται και προσδοκούν την αλλαγή και εκείνων που φοβούνται και προσπαθούν να τις αντισταθούν. Το δίπολο πρόοδο-συντήρηση, προοδευτική-συντηρητική, διατρέχει όλη τη σύγχρονη ιστορία, αν και το ποιοι είναι πραγματικά προοδευτικοί και ποιοι αντιδραστικοί αλλάζει κάθε φορά ανάλογα με το διακύβευμα και το ιστορικό πλαίσιο. Το σημαντικό είναι ότι έκτοτε η αντίληψή μας για την ανθρώπινη ιστορία έχει αλλάξει. Ενώ οι αρχαίοι, και βλέπουμε εδώ τον Αριστοτέλη, πίστευαν στην κυκλικότητα της ιστορίας, όπως ο μεγάλος αυτός Έλληνας φιλόσοφος, ο μεγαλύτερος ίσως όλων των εποχών, και ο μεγάλος Άραβας ιστορικός, η Μχαλντούν, οι σύγχρονοι, ο Κάρολος, αλλά και ο Μαξ Βέμπερ, πιστεύουν σε μια συχνά αισιόδοξη γραμμική τελολογία της, σύμφωνα με την οποία η ιστορία από κάπου ξεκινάει και κάπου καλύτερα θα καταλήξει. Η νέα αντίληψη για την ιστορική εξέλιξη συνάδει και με την επιταχυνόμενη δυναμική της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας. Ο καπιταλισμός, η παγκοσμιοποίηση, οι νέες ιδέες και οι νέες τεχνολογίες εκτόξευσαν την οικονομική δυναμική. Σήμερα, ένας ρυθμός ανάπτυξης 3% αύξησης του ΑΕΠ ετησίως θεωρείται φυσιολογικός, αλλά με ιστορικούς όρους είναι εκρηκτικός. Ακόμα περισσότερο, ένας ρυθμός της τάξης του 10%, όπως είχε η Κίνα για 30 χρόνια από το 1979 και μετά, σημαίνει τον διπλασιασμό του ΑΕΠ κάθε 7 χρόνια ή τον υπερ-10-εξαπλασιασμό του μέσα σε μια τριακονταετία, δηλαδή μέσα σε μια γενιά. Οι αλλαγές που μια τέτοια οικονομική μεγέθυνση φέρνει είναι τρομακτικές. Ωστόσο, η ιστορία της εξέλιξης της αντίληψής μας για την κοινωνική εξέλιξη είναι πιο περίπλοκη. Και έχει και τη σκοτεινή της πλευρά. Και αυτό γιατί στην ακραία της εκδοχή η δυνατότητα ολοκληρωτικού μετασχηματισμού της κοινωνίας δικαιολόγησε κατά καιρούς πολιτικά προγράμματα που στόχευσαν στον ολοκληρωτικό της έλεγχο, στην υπηρεσία μιας ουτοπίας που στην πορεία αποδείχθηκε δυστοπία
και είχε εκατομμύρια θύματα. Όπως γνωρίζουμε κατεξοχήν εμείς οι Ευρωπαίοι. Οι ολοκληρωτισμοί και οι μεγάλες ανθρωποθυσίες του 20ου αιώνα προϋπέθεταν την επιθυμία και τη δυνατότητα εξέλιξης από ένα χρεοκοπημένο παρελθόν σε ένα μέλλον που για λίγο συγκίνησε πολλούς. Δεν είναι τυχαίο ότι η πιο αποκρουστική εκδοχή της ολοκληρωτικής ιδεολογίας, ο γερμανικός εθνικοσοσιαλισμός, είχε ως αναφορά τον κοινωνικό δαρβινισμό, δηλαδή την εκτροματική προσπάθεια μεταφοράς της θεωρίας της εξέλιξης του Δαρβίνου από τον φυσικό στον κοινωνικό κόσμο. Η εμπειρία με αυτά τα ανθρωπογενή δεινά κατέστησαν τον μεταπολεμικό άνθρωπο, ιδίως εδώ στη Δύση, καχύποπτο και προσεκτικό απέναντι στον μεγαλοειδεατικό εξελικτισμό, για χάρη ενός πιο μετριοπαθούς και πάντως φιλελεύθερου και δημοκρατικού κοινωνικού μετασχηματισμού. Η ιστορία της πατρίδας μας παρέμεινε εντός αυτού του μετριοπαθούς εξελικτισμού, σε αντίθεση με την ιστορία όλων των γειτόνων μας. Στο σημείο αυτό μοιάζουμε περισσότερο με τους Άγγλους και τους Γάλλους και λιγότερο με τους Ιταλούς, Γερμανούς, Τούρκους και όλους τους Σλάβους γείτονές μας προς βορρά. Η σύγχρονη Ελλάδα απέφυγε λίγο πολύ την τραυματική εμπειρία με τον ολοκληρωτισμό. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο στοιχείο που την κάνει πιο δυτική από ό,τι νομίζουμε. Η δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας υπήρξε καρπός του ευρωπαϊκού, νεωτερικού, προοδευτικού πνεύματος. Η ίδρυση ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους πάνω σε έδαφος που αποσχίστηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία προϋπέθεται μια άλλη αντίληψη για την ανθρώπινη ιστορία και κατά επέκταση για τις δυνατότητες της πολιτικής δράσης. Απέναντι στην ακινησία της ράθυμης Ανατολής πρόβαλε η κίνηση προς τα μπρος, προς μια δυναμική Δύση. Η νεότερη Ελλάδα υπήρξε το προϊόν της ρήξης με το παρελθόν, αλλά και της επιβίωσης αυτού του παρελθόντος σε κάποιο βαθμό, μέσα από τη φαντασίωση στην αρχή και την εκπλήρωση στη συνέχεια μιας ιστορικής, αλλά και ανολοκλήρωτης, σε μεγάλο βαθμό, τελεολογίας. Από την Ανατολή στη Δύση, από την αυτοκρατορία στο έθνος κράτος, από την αυταρχική και απρόβλεπτη διακυβέρνηση στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, από την φτώχεια στην ευημερία, από τη στασιμότητα στην πρόοδο. Ωστόσο, η μεγάλη οικονομική κρίση που έπληξε την πατρίδα μας το 2010, με τη διακοπή πρόσβασής μας στις παγκόσμιες αγορές χρήματος και την de facto χρεοκοπία του ελληνικού δημοσίου, ξαναέφερε στο προσκήνιο τον προβληματισμό για τη συλλογική μας πορεία. Η κρίση βιώθηκε ως ένα ιστορικό πισωγύρισμα που ακύρωσε πολλά από τα επιτεύγματα της μετά το 1989 εποχής που ήθελε την Ελλάδα ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τελικά, πώς εντάσσονται οι πρόσφατες εξελίξεις στη μακροχρόνια εξέλιξή μας? Η ιστορική μας διαδρομή μοιάζει με κύκλο ή με γραμμή? Έχει κατεύθυνση ή κινείται γύρω από τον εαυτό της, παραμένοντας στην ουσία ακίνητη? Το ζήτημα δεν είναι απλό και οι απαντήσεις υπήρξαν συχνά αντιφατικές. Σε κάθε περίπτωση, η κάθε απάντηση υποκρύπτει και υπηρετεί συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες. Για χάρη συντομίας, θα έλεγα ότι οι απαντήσεις ήταν τριών ειδών. Η μη δενιστική, η μη ρολατρική και η πολιτική. Κύκλος, αένας κύκλος ή κύκλος και γραμμή μαζί. Θα τα δούμε σε λίγο. Η πιο συχνή απάντηση στην κρίση θα μπορούσε να ονομαστεί μηδενισμός. Σύμφωνα με αυτή, το παρελθόν υπήρξε συλλήφθην κακό και απορριπταίο, μιας και μας οδήγησε στην κρίση του 2010. Είναι μια απάντηση που συγκίνησε ιδιαίτερα την νεολαία, που είναι εκ φύσεως ανυπόμονη και καχύποπτη με το παρελθόν. Τροφοδοτήθηκε από μια άγνοια της ιστορικής εξέλιξης της Ελλάδας μεταπολεμικά και της τεράστιας αναπτυξιακής απόστασης που χώριζε τη χώρα μας από τη Δυτική Ευρώπη στην αρχή αυτής της πορείας. Για την άποψη αυτή, το παρελθόν δεν είχε τίποτα καλό, κανένα επίτευγμα. Ήταν χρεοκοπημένο και έπρεπε να αλλάξει άρδιν. Συχνά, η άποψη αυτή συμπληρώνονταν από μια αχαλήνωτη συνωμοσιολογία και μια τάση θυματοποίησης. Έτσι, ο βοηθός μου τα βρήκε αυτά. Έτσι, η Ελλάδα παρουσιάζεται όχι ως ιστορικό υποκείμενο,
αλλά ως αντικείμενο εκμετάλλευσης των ξένων και των εγχώριων πρακτόρων τους. Η δύναμη των θεωριών συνωμοσίας, βλέπετε εδώ το πρωτοσέλιδο, βρίσκεται στην αδυναμία επαλήθευσής τους, δηλαδή στην αδυναμία διάψευσής τους. Δεν μπορείς να διαψεύσεις κάτι που δεν μπορείς να επαληθεύσεις. Με λίγα λόγια, ο μηδενισμός αντιλαμβάνεται το ιστορικό παρελθόν ως έναν κύκλο που για να σπάσει χρειάζεται μια ρήξη, για να ανοίξει ένας νέος κύκλος χωρίς τις παθογένειες του παλιού. Όμως, όπως μας δίδαξε η μεγάλη Χάννα Αρέντ, η μη αναγνώριση των επιτευγμάτων του παρελθόντος είναι ο πιο σίγουρος δρόμος προς τον ολοκληρωτισμό, αφού ένας Μεσσίας δεν αργεί ποτέ να εμφανιστεί και να εκμεταλλευτεί την παραγόμενη απόγνωση. Στην περίπτωση αυτή, η θεραπεία είναι πιο επιβλαβής από την ασθένεια. Είναι αλήθεια ότι στις σημερινές δυτικές δημοκρατίες οι παλιοί ολοκληρωτισμοί δεν έχουν θέση. Όμως ο μηδονισμός τροφοδοτεί εξίσου έναν αντιφιλελεύθερο λαϊκισμό, ο οποίος μπορεί να θέτει κάποια σωστά ερωτήματα, αλλά ποτέ δεν δίνει τις σωστές απαντήσεις. Για παράδειγμα, τα προβλήματα στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λύνονται με τη διάλυσή της. Η γερμανική ηγεμονία δεν έρεται απαραίτητα με την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. Η φωνή των ευρωπαϊκών λαών στο διεθνές γίγνεσθε δεν θα ενισχυθεί αν αποδυναμωθεί η ενότητά τους. Η δεύτερη απάντηση στην κρίση παρουσιάζεται ως πιο εξελιγμένη, αλλά είναι εξίσου πρωτόγονη και ανιστόρητη. Θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε πολιτισμική μυρολατρία. Η Ελλάδα δεν είναι ευρωπαϊκή, δεν είχε εμπειρία με την αναγέννηση, τον διαφωτισμό και τον δυτικό φιλελευθερισμό. Η συζήτηση αυτή πολύ συχνά καταλήγει, αν όχι πάντα, στην Οθωμανική κατάκτηση και κατοχή. Το φταίξιμο είναι με άλλα λόγια των Τούρκων. Με λίγα λόγια, η καθυστέρηση της Ελλάδας είναι πολιτιστική και έχει να κάνει με τον τουρκικό ζυγό. Και είναι αυτή η καθυστέρηση που αργά ή γρήγορα επαναφέρει τη χώρα στα Βαλκάνια και στη διεθνή κυδαιμονία. Αν ο μηδενισμός οδηγεί στη λάθος απάντηση, στην αναζήτηση ενός Μεσσία, η μυρολατρεία δεν δίνει καμία απάντηση, αφού στον πυρήνα της ακυρώνει αυτή την ίδια τη δυνατότητα της πολιτικής πράξης να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Για την πολιτιστική μυρολατρεία, η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη σε έναν αέναο κύκλο πολιτιστικής καθυστέρησης από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Τελικά, πώς προοδεύει μια κοινωνία? Είναι ένα κέριο ερώτημα που έχει απασχολήσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη σύγχρονη κοινωνική επιστήμη και ανάλυση. Και φυσικά δεν έχει δοθεί απάντηση. Ας μην ξεχνάμε, όπως συχνά λέγεται, ο Θεός έδωσε τα εύκολα προβλήματα στους φυσικούς επιστήμονες και τα δύσκολα, ίσως και άλυτα, σε εμάς τους κοινωνικούς. Οι οικονομολόγοι, πάντα οι οικονομολόγοι, είναι οι πιο πρόθυμοι από εμάς τους κοινωνικούς επιστήμονες να δώσουν απαντήσεις. Όμως, όπως και η ελληνική εμπειρία αποδεικνύει, είναι άλλο πράγμα η ανάπτυξη και άλλο η οικονομική μεγέθυνση. Η έμφαση σε ποσοτικούς δείκτες, όπως για παράδειγμα ο κλασικός της αύξησης του ΑΕΠ ετησίως, συχνά αποκρύπτει τη σημασία πιο σημαντικών ποιοτικών χαρακτηριστικών. Για το λόγο αυτό, η σχετική συζήτηση έχει αποκτήσει έναν διεπιστημονικό χαρακτήρα, αφού επιχειρεί να συνδυάσει τα επιχειρήματα, τα πορίσματα, όχι μόνο από τα οικονομικά, αλλά και από την πολιτική επιστήμη, την κοινωνιολογία, την ιστορία και ούτω καθεξής. Τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί μια εντυνόμενη συνένεση που δίνει έμφαση στους θεσμούς που οι ελίτ διαμορφώνουν. Οι θεσμοί αυτοί μπορεί να ευνοούν την εξέλιξη ή να την παρεμποδίζουν. Αλλά τι είναι οι θεσμοί? Ο πιο εύκολος τρόπος για να τους κατανοήσουμε είναι να τους παρομοιάσουμε με τα κίνητρα και τα αντικίνητρα που βάζουμε και τα οποία διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας ως ορθολογικών δρόντων. Για παράδειγμα, γιατί το μετρό της Αθήνας δεν έχει γκράφιτι, τσιγάρα και λαθρεπιβίβαση, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στα υπέργεια μέσα μεταφοράς και στους υπόλοιπους δημόσιους χώρους? Ο λόγος είναι απλός και δεν έχει να κάνει με το οθωμανικό μας παρελθόν, το οποίο είναι κοινό, είτε κυκλοφορούμε υπέργεια, είτε υπόγεια. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του μετρό επιβάλλει μια σειρά από κίνητρα και αντικίνητρα που καθιστούν την παραβατική συμπεριφορά κοστοβόρα σε ατομικό επίπεδο και απορριπταία σε συλλογικό. Είναι αυτό που λίγο πολύ ακούσαμε από την πρώτη ομιλήτρια, την κυρία Μιλωνά,
γιατί ο Έλληνας συμπεριφέρεται σωστά με οδική συμπεριφορά στο εξωτερικό και όχι στο εσωτερικό. Είναι ο ίδιος κληρονόμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά μπορεί και συμπεριφέρεται διαφορετικά όταν το θεσμικό πλαίσιο είναι διαφορετικό, όταν τα κίνητρα και τα αντικίνητρα είναι διαφορετικά. Οι κοινωνίες, λοιπόν, εξελίσσονται στη βάση κινήτρων και αντικινήτρων που επιβάλλουν οι θεσμοί, οι οποίοι με τη σειρά τους ενσωματώνουν και αποκρισταλώνουν την ιστορική εξέλιξη. Σε μια ιδανική κατάσταση, οι θεσμοί που λειτουργούν και έχουν θετικό αντίκτυπο διατηρούνται και ενισχύονται, ενώ εκείνοι που δυσλειτουργούν και κρατούν την κοινωνία πίσω, ατροφούν και αποβάλλονται. Συχνά, ωστόσο, κάποιοι θεσμοί επιβιώνουν, αν και δεν εξυπηρετούν το κοινό καλό, γιατί εξυπηρετούν συγκεκριμένα ιδιωτελή συμφέροντα. Σε μια τέτοια περίπτωση, το πολιτικό σύστημα έχει αυτονομηθεί από την κοινωνία και έχει περιοριστεί στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων προνομιούχων συμφερόντων, ενός προνομιούχου κομματιού της κοινωνίας και όχι όλης της κοινωνίας. Τότε, η σχετική συζήτηση θα πρέπει να εστιάσει στην ανάγκη οικοδόμησης συμμετοχικών δεσμών, ώστε η πολιτική να εξυπηρετεί το ευρύτερο συμφέρον της κοινωνίας. Εν τέλει, η άποψη αυτή για την κοινωνική εξέλιξη εστιάζει στη σημασία της πολιτικής, με το πι κεφαλαίο, αν θέλετε. Οι άνθρωποι μπορούν μέσα από τη συμμετοχή τους στα κοινά να αλλάξουν και να βελτιώσουν τη μοίρα τους και να συνδιαμορφώσουν θεσμούς που ευνοούν την εξέλιξη. Αυτή την πολιτική απάντηση στο αίτημα για πρόοδο και ανάπτυξη υποκρύπτει το δημοφιλές βιβλίο του Έλληνα πολιτικού επιστήμονα από το Yale, Στάθη Καλίβα. Στο βιβλίο του «Καταστροφές και θρίαμβοι», που αποτελεί ανασκόπηση και μια νέα ανάγνωση της νεότερης ιστορίας μας, από το 1821 μέχρι τη Μεγάλη Κρίση του σήμερα, ο Στάθης Καλίβας συνδυάζει την κυκλική με τη γραμμική αντίληψη της ιστορικής εξέλιξης. Η νεότερη ιστορία μας διαγράφει κύκλους μεταξύ θριάμβων και καταστροφών. Όμως η Ελλάδα δεν είναι ένας σύγχρονος Σύσυφος καταδικασμένη στην αιωνιότητα να ανεβάζει μια βαριά πέτρα στην κορυφή του βουνού μόνο για να τη δει να ξαναπέφτει, να ξανακατρακυλά πίσω. Για τον Καλίβα, μετά από κάθε καταστροφή, η Ελλάδα ισορροπεί σε ένα σκαλί πιο ψηλά από την προηγούμενη καταστροφή, σηματοδοτώντας μια ανωδική πορεία. Τι συμπέρασμα βγαίνει από όλα αυτά, αν βγαίνει κάποιο? Η κοινωνική εξέλιξη δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Αντίθετα, επηρεάζεται από εμάς τους ανθρώπους. Και μάλιστα καταρχήν από τις ίδιες τις αντιλήψεις μας για αυτήν. Προϋπόθεση της κοινωνικής εξέλιξης είναι η σύγχρονη πεποίθηση στην ιδέα και την αξία της προόδου. Όμως η ιδέα της προόδου δεν είναι τόσο αθώα όσο θέλουμε και πιστεύουμε και μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες οπισθοχωρήσεις. Αν ο προοδευτισμός υποτιμά το παρελθόν και ο συντηρητισμός το μέλλον, η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί κάπου στη μέση, ζυγίζοντας χωρίς προκαταλήψεις, αλλά με ευθυκρισία την ιστορική μας πορεία. Για να κατανοήσουμε το παρόν μας και να σχεδιάσουμε με επιτυχία το μέλλον μας, θα πρέπει να γνωρίσουμε το παρελθόν, με τις αποτυχίες και τις επιτυχίες του, τους κύκλους αλλά και τις ανόδους του, συγκρίνοντας με τις εμπειρίες άλλων χωρών, μαθαίνοντας από τα λάθη μας αλλά και από τα λάθη των άλλων και πιστεύοντας με αισιοδοξία στη δύναμη της πολιτικής πράξης να βελτιώσει τα πράγματα. Η ανθρώπινη εμπειρία δεν μπορεί να αποφύγει τους κύκλους. Αλλά εν τέλει, η ανθρώπινη εξέλιξη είναι ένας κύκλος με κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ.